Τι κάνετε? Μια χαρά, πολύ πώς καλά. Είστε? Πολύ ωραία. Εμείς πιο ωραία. Μπράβο. Μα έμαθαν όλοι ότι θα έρθω στην Ελένη. Θα πας λέει στη Μενεγάκη. Έχουν αναστατωθεί τα παιδιά της σχολής. Μικροί, μεγάλοι, συγγενείς, φίλοι. Μέχρι ο ψαράκι μου στέλνει εδώ πέρα ο Νικήτας από το Χατζηκυριάκιο. Ψαράκι, ολόφρεσκα όλα, λακωνικός κόλπος. Έχουμε μία σφυρίδα. Ναι. Λοιπόν, θέλω να δείξω σήμερα. Πες μου λίγο, κοίταξε. Επειδή εσείς τα ξέρετε πολύ καλά τα ψάρια, μην νομίζετε ότι εμείς τα ξεχωρίζουμε όλα τα ψάρια. Έτοιμο να μιλήσει. Έχει και το στόμα ανοιχτό, έχεις δίκιο. Τι ζώδιο λέω, τι ψάρι. Τι είσαι, βρε, τι ζώδιο είσαι, βρε. Λοιπόν, έχουμε σφυρίδα. Ναι. Αυτή η σφυρίδα είναι για σένα. Επέλεξε ψαράκια κολλιό. Ξεκινάει ωραίος, τώρα. Τον Αύγουστο που ο κολλιό δεν είναι τον Αύγουστο. Και εγώ την απορία είχα, αλλά τότε είναι πιο παχύς. Αυτό που μας ενδιαφέρει και αυτό που θέλω να πούμε στον κόσμο είναι να επιλέγουν ψαράκια τα οποία έχουν τους δώσουν θρεπτικές αξίες. Έχω επιλέξει κολλιό, έχω γαβράκι εδώ πέρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Εξαιρετικό για μεζέ. Και έχω και σαρδέλα. Ωμέγα 3 φουλ. Και σαρδέλα μου αρέσει, τρελαίνομαι. Γουστάρουμε πάρα πολύ όλοι. Ρε Κυριάκο, ναι. Πού σε ξέρω. Από τη σχολή μαγειρικής για παιδιά, το Kids Cooking Club. Εσύ είσαι. Από 2 χρονών 16, τα παιδιά σου λένε πολλά φιλιά. Άντε ρε εσύ, πώς άλλαξες. Μεγάλωσα, Κάτι είχε αλλάξει. Ίσως επειδή φοράς τη στολή του σεφ και μου φαίνεσαι διαφορετικός. Που φύγει, ήσουν πιο παιδό εμφάνιση την φορά που και σε έρθει. Παλεύουμε. Ρε το Κυριάκο. Μεγάλωσα, ψήλωσα. Ωμέγα 3, παιδιά, καταναλώνουμε τροφές οι οποίες έχουν να μας δώσουν ενέργεια. Ωμέγα 3 τι σημαίνει? Σημαίνει καλύτερη αιμάτωση, αναπνέω καλύτερα, κινούμε καλύτερα. Ναι. Οπότε είμαι χαρούμενος, είμαι ευδιάθετος γιατί το φαγητό είναι ενέργεια. Μου αρέσει πώς τα λες. Λες και είμαι παιδάκι και σ' ακούω και μου αρέσει πάρα πολύ. Πώς τα λέμε στα παιδάκια που θέλουμε να το περάσουμε, που το λέμε έτσι γλυκά, όμορφα, περιγραφικά, τρυφερά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να σε ρωτήσω κάτι. Ότι... Το γυαλί γιατί το έχεις στο κεφάλι? Το έχω ξεχάσει. Είναι γυαλί που πρέπει να το φοράς? Όχι, είναι γυαλί. Για να το να σε δω με το γυαλί καταρχήν. Να κάνουμε τον κόσμο να γελάσει, μου φαίνεται. Γιατί? Πήρες γυαλί που δεν έχει. Πώς φαίνομαι? Δεν κόλλει. Είναι κανένα γυαλί. Έτοιμος για συνέδριο. Έχεις μοιοπία, τι είναι αυτά? Με ξεκουράζουν και για τις λεπτομέρειες στα πιάτα που σου έχω στήσει εδώ κάποια πιάτα και με ιδιαίτερη λεπτότητα. Πόσο χρόνο είσαι, Κυριάκο? Πόσο με κάνεις? 27. Πω, παιδιά, θα έρχομαι κάθε μέρα εδώ, 30. Καλά. Τι? Κάτσε. Τι, 27. Σχολή μαγειρικής για παιδιά. Έχω ετών από 2 έως 16, οπότε πρέπει να δείχνουμε και μικρότερη. Φαντάζομαι να 60 χρόνια. Μέχρι 30 χρονών είναι σαν να λέμε 17. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συζητάμε. Είσαστε πολύ τυχεροί εσείς οι άντρες. Λοιπόν, ξαναπώ ότι ο Κυριάκος Μελάς είναι από το Chef Club, είναι executive chef. Και βεβαίως έχει έρθει παρέα μαζί με τα φέρη του. Διότι ωραία είναι να ξέρουμε να μαγειρεύουμε και να φτιάχνουμε ωραίες προτάσεις στην κουζίνα μας. Αλλά η κουζίνα μας, όταν την αφήνουμε, δεν πρέπει να είναι ανωκάτω. Δεν πρέπει να έχει λίγδες. Δεν πρέπει να έχει λίπη κολλημένα στα ταψιά. Καταρχήν, δεν πρέπει να αφήνουμε ποτέ τίποτα πάνω στα μαγειρικά σκεύη. Δεν είναι καθόλου σωστό. Όχι μόνο για ομορφιά και να μην μας καταστρέφονται, γιατί δεν είναι σωστό να μένουν υπολείμματα τροφής. Λοιπόν, το φέρει μαζί. Αυτό που λες πραγματικά είναι αλήθεια, το χρησιμοποιούμε και στη σχολή. Όλα τα άλλα απορριπαντικά έπονται, ακολουθούν. Πραγματικά διαλύει τα λήψη στιγμή και πραγματικά είναι αξιόλογο προϊόν. Τι θα φτιάξουμε? Λοιπόν, είπα να φτιάξουμε ψάρια, αλλά δεν θα σας δείξω ούτε ψητά, ούτε ποσέ. Εδώ δεν ούτε... θα δείξω, λοιπόν, απλά σαν φωτογραφία. Θα μάθουμε το πιο. Φανταστείτε. Λοιπόν, θα δείξουμε τον πιο υγιεινό τρόπο που θεωρώ ότι είναι κατάλληλος. Αυτό που λέω πάντα, για να παίρνουμε τις θρεπτικές αξίες στο φαγητό, πρέπει να μας δίνει ενέργεια. Οπότε. Ο τρόπος ο οποίος προτείνω είναι να μαρινάρουμε. Θα με ρωτήσεις τα πάντα, ξεψάχνεις με, τι θέλεις, γιατί ψήνουμε, πώς ψήνουμε. Ναι, αλλά αν δεν μου τα βάλεις σε κανένα φούρνο, σε κανένα τηγάνι, εγώ δεν θα είμαι ευτυχισμένη. Είναι πιο νόστιμα και η απόδειξη της γεύσης, με συγχωρείς, είναι το αποτέλεσμα. Οπότε... Ναι, αλλά στο τέλος πρέπει να τα δω μαγειρεμένα. Μα ψητά, μα ομά, δεν ξέρω τι. Κάπως πρέπει να τα φτιάξει. Δεν τα βλέπουμε μόνο έτσι. Έχουμε φτιάξει. Σέτα, δεν θα μου την κοπανίσει έτσι εύκολα σήμερα. Έφερε τα ψάρια και θα τα φτιάξει τα ψάρια. Γελάς, γέλα. Και τι να κάνω. Φούρνου έχω και εδώ πέρα μάτια. Πω, το είδα. Αφού έχω μπερδευτεί. Ευτυχισμένο ο Βασίλης, έτσι. Βέβαια. Υπερπαραγωγή. Λοιπόν. Θέλω να πω ότι είναι, καταρχήν, τι σημαίνει μαρινάρο. Μαρινάρο σημαίνει ότι φτιάχνω ένα διάλειμμα. Το διάλειμμα λοιπόν αποτελείται από πάντα ένα έλαιο, ναι, συγκεκριμένα ελαιόλαδο, το οποίο είναι και ο μεταφορέας, είναι ο μεταφορέας της γεύσης. Αυτό το πω, μην περιμένει να μείνει στο λίδι. Μπεζεδάκι. Θα δοκιμάσω. Έχουμε το οξύ, το οποίο
το οποίο θα μας ψήσει το ψάρι. Έχουμε ή αλκαλικό ή όξινο, ή απολεμόνιο δηλαδή, ή αποξίδι. Και μετά έχουμε τα αρωματικά μας, αρωματικά και μπαχαρικά. Εγώ θα σας δείξω τρεις διαφορετικές μαρινάδες, οι οποίες... Ξέρεις τι θέλω, επειδή εσύ ασχολείσαι και με παιδιά πολύ και το έχεις. Θέλω να μου πεις πώς μπορούμε να ψήσουμε τα παιδάκια μας να τρώνε ψαράκια που είναι τόσο ωραία και περνάμε δύσκολα μέχρι να τα βάλουμε κάτω να φάνε. Ελένη, το ψάρι είναι και το ψάρι, και εγώ το μάθα με τα αγκάλωπ και με αυτά, το αγαπούν πάρα πολύ τα παιδιά. Και μάλιστα. Σαν ψαροκροκέτες. Σαν ψαροκροκέτες. Τρώνε σούσι, εκπλήσεσαι. Όχι καθόλου, τρώνε και τα δικά μου. Όλα τα παιδιά τρώνε σούσι, μετά είναι ψαρόζουπα και μετά είναι το μακαρόνι. Το μακαρόνι πολύ. Πρώτα όμως είναι το ψάρι. Αγαπάνε τα παιδιά πάρα πολύ το ψάρι. Ιδίως το μπαρμπουνάκι, εξαιρετικό. Ναι. Ναι, λίγο έτσι αν το ανοίξουμε και πάλι και πανερισμένο είναι εξαιρετικό. Μένα μου αρέσει πάρα πολύ. Εύκολα υλικά. Το μοναδικό που θέλουμε είναι να καταλάβουμε γιατί βάζουμε το ελαιόλαδο. Ο καθένας βάζει το ελαιόλαδο γιατί. Το ελαιόλαδο, που είναι το δώρο της φύσης, είναι ο μεταφορέας. Μεταφέρει τη γεύση. Εντάξει, ένα. Έχουμε το οξύ το οποίο ψήνει. Το οξύ, ποιο εννοείς, το οξύ είναι ή το λεμόνι ή το ξύδι. Ναι. Ψήνει το οξύ. Ναι, ναι. Εδώ... πώς ψήνει, δεν το βάζουμε στο τέλος, το βάζουμε και πριν, αν το μαριναρούμε εννοείς. Ναι, το βάζουμε μαζί. Και συγγνώμη, μετά έχουμε τα αρωματικά μας, τα οποία θα είναι ή μυρωδικά ή μπαχαρικά. Τα μπαχαρικά στο ψάρι πώς μπαίνουν. Όλα θα κάνουμε παρέα. Εδώ. Λοιπόν, ξεκινάμε, έτσι. Φτιάξω μια ωραία. Αυτό που θέλω να κάνω, χρησιμοποιώ. Λοιπόν, η πρώτη... Ό,τι και να κάνεις εσύ, εγώ θα δοκιμάσω αυτό το ψαράκι. Πρώτη, οπωσδήποτε. Και αυτό εδώ πέρα το σαλατάκι, που τι είναι. Αυτό είναι ένα απλό τουρλού, λίγο πιο φίνο. Δηλαδή, είναι μελιτζάνα. Μαγειρεμένο. Μαγειρεμένο, ένα απλό τσιγάρισμα. Οι Ιταλοί το λένε καπονάτα, εντάξει. Τι έχεις βάλει μέσα. Έχω βάλει μελιτζάνα, κολοκύθι και λίγο ντοματούλα. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Χρησιμοποιώ για να μαριναρώ τον κολλιό, χρησιμοποιώ πιπέρι σιτσουάν, αστεροειδή γλυκάνισο, το πιπέρι σιτσουάν, το οποίο είναι εξαιρετικό, θα σα δείξω εδώ όλα. Λεμονίζει, ωραίο, Θα το με το ψάρι, είναι εξαιρετικό. Έβαλα αστεροειδή γλυκάνισο, πιπέρι σιτσουάν, το οποίο λεμονίζει, είναι το ίδιο. Ας το χρησιμοποιούμε. Θέλω να το δοκιμάσω. Βέβαια, όπου κάτι μην κοπείς. Και κόλιανδρο. Εντάξει, εύκολο. Πού το βρίσκεις αυτό το πιπέρι. Υπάρχουν μπαχαράδικα, εγώ τα πήρα συγκεκριμένα από το Πειραιά. Δεν ανεβαίνω πολύ στην Αθήνα γιατί γίνεται παζουλισμό, σκονίζονται και πολύ. Υπάρχουν μαγαζάκια τα οποία είναι εξαιρετικά. Μπαίνεις μέσα, χάνεις αισθήσεις από τις μυρωδιές, εμπνέεσαι και πας στο σπίτι να μαγειρέψεις. Για πάμε. Λοιπόν, ένα κοπάνισμα. Πάμε. Απλά τα αλέθουμε, έτσι. Ναι. Πάμε στον αστεροειδή γλυκάνισο, ο οποίος Ελένη, ο αστεροειδή γλυκάνισο. Περιέχει αυτό που περιέχει και το ούζο, την ανιθόλη. Έχει το χαρακτηριστικό, τη χαρακτηριστική μυρωδιά του ούζου. Έλα να μυρίζει εδώ. Πες μου. Ούζο. Σε σουπέρδα. Πού θα το βάλω. Κοσεπτιουέρ, από μόνο του. Λοιπόν, βάζω μιλόξιδο. Θα δείξω εδώ. Το ψαράκι θα πολύ ωραίο αυτό. Μιλόξιδο, έχω τρία διαφορετικά. Μιλόξιδο. Περίπου 1:2, δεν ισχύει αυτό που λένε 3 το λάδι, 3 το ξύδι στις... στις μαρινάδες. Τι γεύση είχε βγάλει αυτό. Είναι από τον αστεροειδή όμως νομίζω του ούζου. Είναι ο συνδυασμός, έχω γράψει ακριβώς τα γραμμάρια στον κόσμο. Α, θα το κάνω ακριβώς και θα βγει φίνο. Να μην το πλαστικοποιήσω, θα το κάνω κι εγώ αυτό. Λοιπόν, ευνοείται, καπάκι εδώ, θα το βάλουμε στον κολλιό. Αυτό τι είναι που μυρίζει πολύ ωραία. Αυτό είναι ένα lime το οποίο το έχω κάνει λίγο dry. Το έχω ξηράνει, το έχω αφήσει ή στο φούρνο, είχαν μάλλον το φούρνο, τον έκλεισα και το έχω αφήσει λίγο μέσα, ώστε να γίνει μια φυδάτωση και το θα πέσει στο υγρό στοιχείο, στο οξύ που είπαμε που είναι ή το λεμόνι ή το ξύδι, να αυτά. Δώσει τα αρώματα του. Πού τα έμαθες αυτά. Α, δεν σου λέω. Γιατί. Να έρθεις στη σχολή να τα μάθεις. Αυτά να κάνεις τα παιδιά, θα μεγαλώνεις. Αυτά είναι τα παιδιά. Αποκλείεται. Τι αποκλείεται, παιδί μου, λοιπόν, κάτσε να σου δείξω. Η πρώτη μαρινάδα είναι έτοιμη. Τη βάζω σε ένα μπολάκι, εδώ θα βάλουμε τον κολλιό μας. Είτε ολόκληρο κομμάτι φιλέτο για να το συνοδέψουμε. Αυτό θα μπορούσε να έχει ένα ολόκληρο κομμάτι φιλεταρισμένο για να συνοδέψει μια οποιαδήποτε γαρνιτούρα. Εντάξει, δεν ψήνουμε πολύ, παίρνουμε όλες τις θρεπτικές αξίες. Πάρα πολύ σπουδαίο. Το φαγητό είναι ενέργεια, μην το ξεχνάμε. Η πρώτη μας είναι έτοιμη. Πάμε στη δεύτερη. Και τι, βάλε μέσα θα βάλω μετά θα σου δείξω πώς φιλετάρουμε και πώς θα βάζουμε. Α, θα μου δείξεις πώς φιλετάρουμε. Τώρα. Γιατί με τρόμαξες. Εγώ θα χτυπήσω όλα ένα μικρό ψαράκι από αυτά που έχεις εδώ. Ξεκινάω, το ίδιο θα πάρω γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Σκορδάκι. Α, ξέχασα. Το αλάτι, παιδιά, διεγείρει τις αισθήσεις, τους γευστικούς κάλκες. Οπωσδήποτε αλάτι, πάντα. Ένα κουταλάκι και όχι πολύ, γιατί τα ψάρια μόνο του είναι αρκετά. Αυτό είναι γαύρο. Γαύρο μαρινάτο. Σε μισή ώρα είναι έτοιμη. Έχουμε φίλους. Λίγο γαβράκι καθαρίζουμε. Έχεις βάλει μέσα, είναι φανταστικό. Έχω βάλει μάραθο, ξύσμα, χυμό από λάι, μοσχολέμονο. Έχω βάλει στέβια φυσική και μπούκοβο. Τι είναι αυτό? Η στέβια. Δοκίμασε στέβια. Σου δίνω κατευθείαν την κλάστα. Τρώγεται ωραιότατα. Πες μου.
Είναι γλυκό. Γλυκό, όχι βέβαια. Είναι γλυκό. Τι λες, παιδάκι. Δεν μπορεί να μη σου έρθει. Για φάει κι εσύ. Μπορεί, θα φάω τώρα. Μην βάλεις. Παιδιά, είναι πολύ γλυκό. Σοβαρά μιλάς. Oh, ναι. Εγώ το νιώθω πικρό. Είναι το φρέσκο, η φρέσκα στέβια σου βγάζει μια χλίκα. Μπαίνει εξαιρετικά συνοδεία στις σαλάτες. Σου έχω φτιάξει μια σαλατούλα μετά που έχω βάλει τη σαρδέλα μου. Στην οποία έχω βάλει πάντα ρόφυλα. Πάρε να το ψαράξει, είναι πολύ ωραίο. Εννοείται. Πρέπει να δοκιμάσει, δεν κάνει να το φτιάχνει και να μην ξέρει πώς είναι η γεύση. Είναι φανταστική. Και το φτιάξα το πρωί. Ονειρό. Όπου φανταστικό. Ένα ονειρό. Όμως, όμως, όταν το ξαλμυρίζει, γιατί εγώ λέω που το κάνει η μαμά μου, αλλά εμείς το κάνουμε απλά με λάδι ξύδι ή καμιά φορά βάζουμε και λίγο σκορδάκι έτσι στο τέλος. Εσύ πώς το κάνεις, για πες μου. Θα σου δείξω. Τι, πώς το κάνω. Το ψαράκι, το παίρνεις από το ψαρά. Θα σου δείξω τώρα. Για να μην λερώσουμε, να ετοιμάσω τις μαρινάδες και να βάλουμε μέσα τα ψαράκια. Βάζω κόλιανδρο, φρέσκο. Εδώ θα χρησιμοποιήσω το μίξερ, μα ιντανό. Θυμάρι, σε ίσες αναλογίες όλα. Θυμάρι, συγγνώμη, ρίγανη, πράσο, όχι σκηνό πράσο, ένα κουταλάκι δεν έχω. Πράσο. Αυτό τώρα τι μου βάζεις. Είναι ψιλοκομμένο πράσο. Είναι τόσο ψιλοκομμένο που δεν μπορώ να καταλάβω τα υλικά σου. Δεντρολίβανο. Το δεντρολίβανο μισό σε αναλογία από τα υπόλοιπα. Πάλι αλατάκι. Εδώ. Και ξεκινάω, βάζω λίγο λαδάκι. Αυτό το ψαράκι είναι φανταστικό το γαβράκι. Άγαμε και ένα ουζάκι. Γρήγορα και εύκολα. Ξεκινάω λίγο κοπάνισμα, λίγο εδώ, να δώσω τα αρώματα, φυσικός τρόπος, γουδοχέρι. Θα λέω, μου βγαίνει το teaching, Μ' αρέσει πάρα πολύ μου το λες έτσι. Εδώ, κάτσε εδώ. Τα μαθήματα στα παιδιά τα κάνεις ακόμα. Ναι, ναι, κανονικά πάμε κλειφάδα, ανοίγουμε σε 2 εβδομάδες. Σόπα! Waiting list, γονείς όλοι ενθουσιασμένοι, εμείς πιο πολύ. Και στα παιδιά αρέσει πάρα πολύ να μπαίνουν στην κουζίνα. Και δεν έχει να κάνει με το φιλό, αγόρια και κορίτσια, τους αρέσει πάρα πολύ να μπορούν να κάνουν πράγματα μέσα στην κουζίνα. Γαστιμαρική παιδεία, στο full, τα παιδιά μαθαίνουν σπουδαία πράγματα, αρχίζουν και αλλάζουν όλο τους το είναι, βλέπουν διαφορετικά καταρχήν το φαγητό. Σεβασμό στην πρώτη ύλη, αξίες, ενέργεια, χαμόγελο. Μαθαίνω τεχνικές, είμαι σπουδαίος, αυτοπεποίθηση. Είσαι αξιολάτρευτος, τι ωραία που τα λες. Δεν μου λες και μόνο στην Γλυφάδα θα το κάνει. Δεν κάνει είμαστε Γλυφάδα και Πειραιά. Ναι, όλο κάτω, κάτω. Γιατί εμείς πάνω τι έχουμε, τίποτα. Έλατε. Τι είμαστε εμείς δηλαδή.